Ο Γιώργης ο Ρεματάς περπατούσε μέσα στη βροχή. Ήταν η ώρα που έκλειναν τα μαγαζιά και οι άνθρωποι ξεχύνονταν βιαστικοί στους δρόμους για να πάνε στα σπίτια τους. Θα έτρωγαν, θα κοιμόντουσαν λίγο και ύστερα με το απογευματινό άνοιγμα των μαγαζιών θα ξανάργησαν τη δουλειά. Τυρόπιτες. Ο Γιώργης ο Ρεματάς έχωσε το χέρι του στη τσέπη της στρατιωτικής Χιλένης που φορούσε. Η τσέπη αυτή παρέμενε πιστή σε δυνάστια αφέντη μιας 20ετίας, καθώς ήταν η μόνη που δεν είχε τρυπήσει ακόμα. Έπιασε το κοσάνι που είχε μέσα. Τυρόπιτες. Δεν βαριέσαι. Έλειωσε τα παπούτσια του να γεμίζουν νερά. Τίποτα δεν είναι πιο φυσικό όταν τα παπούτσια είναι τρύπια και βρέχει, γεμίζουν νερά. Έτσι το αντιμετώπιζε και αυτό με την αδιαφορία της συνήθειας. Μια βιτρίνα. Σάμαλοι, πάστες, κατά ίδια. Δεν βαριέσαι. Ένα εικοσάρι όλο και όλο. Ο κόσμος είχε γίνει τώρα πιο βιαστικός. Οι ουρές, οι στάσεις, το λεωφορείο είχαν μεγαλώσει. Έβρεχε ασταμάτητα. Ένα εικοσάρι. Μια ζεστή μακαρονάδα, λίγες πατάτες ψητού και ύστερα τίποτα. Αστρυπούσε μετά και τελευταία τσέπη. Λαϊκό λαχείο. Ο Γιώργης ο Ρεματάς κοίταξε τα καρφιτσωμένα λαχεία του Λαχειοπόλη. Αναλογίστηκε τις προοπτικές μιας όψιμης τύχης και χάιδεψε το κοσάρι του. Ύστερα ξαναθυμήθηκε τη μακαρονάδα και ξαναχάιδεψε το κοσάρι. Δεν βαριέσαι. Ένιωθε πια την άγρια πείνα να του τυρανάει τα μέσα του. Είχε αρχίσει να τρέμει από την υγρασία. Τα ρούχα του είχαν γίνει σκέτος τυπόχαρτο. Ένα καφενείο. Πρέφα, τάβλη, βρισιές. Ένα καφενείο της Ομόνοιας. Καφενείο των φίλων. Σωστό ανακάτωμα. Επαρχιώτες. Συγχωριανοί τους πρωτευουσιάνοι τώρα και τάβλη. Πόρτες, μουτεζίν, πλακωτό και χαρτί. Πρέφα, πικέτο, ξερή, κολτσίνα και συζητήσεις. Πύραυλη, σου λέει ο άλλος. Αυτό μας έλειπε. Μωρέ, δεν κοιτάμε εγώ να βρούμε κάτι για τον καρκίνο που μας έχει φάει όλους και θα μας φανεί όλους όπως πάει. Ο Ρεματάς θυμήθηκε τα τρύπια του παπούτσι. Η πολιτική κατάσταση, αγαπητοί μου, έχει σήμερα παρουσιάζεται πολύπλοκος. Η διαχείριση των οικονομικών. Ο Ρεματάς ξανασκέφτηκε το κοσάρι του και πήγε σε άλλο κύκλο. Το μεγαλύτερο μαρκαριτάρι λοιπόν είναι σαν μια μπάλα ποδοσφαίρου. Δηλαδή ολάκερη περιουσία, αδερφέ μου. Ναι. Κοίτα μου, ωραία, τι περίεργα πράγματα που φτιάχνει η φύση. Ο Θεός. Πετάχτηκε ο θησκευάμενος της παρέας. Εσείς, ρίχνει καρεκλοπόδαρα έξω. Πάει, δεν θα πάμε σπίτι μας σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα μαργαριτάρια βγαίνουν στις αχιβάδες. Ναι, όταν κλαίνε, λέει, βγάζουν τέτοια δάκρυα. Να βγάζανε μόνο τέτοια δάκρυα και οι γυναίκες κάθε μέρα θα την έδραναν από τη δικιά μου. Μα μήπως τώρα τι κάνεις, δε Παναγή, δεν τις ακατεύεις στο ξύλο. Καλά τώρα, ας τα αφήσουμε αυτά. Και πώς βγήκε, ρε Τόλη, ο παππούς σου μέσα στην κοιλιά του ψαριού το μαργαριτάρι. Να μωρέ, το ψάρι τρώει την αχιβάδα, που ο άνθρωπος τρώει το ψάρι που έχει φάει την αχιβάδα που έχει στην κοιλιά της το μαργαριτάρι. Καταλάβατε. Όλοι είχαν καταλάβει, ακόμα και ο πεινασμένος ο Γιώργης ο Ρεματάς. Βγήκε πάλι έξω και τράβηξε κατά τη Βαρεβάκιο. Έβαλε το κοσάρι από την τσέπη του και το έσπιξε για τελευταία φορά στη χούφτα του. Ύστερα πήγε σε ένα ψαράδικο και αγόρασε το μεγαλύτερο ψάρι που θα μπορούσε να πάρει με εκείνο το κέρμα. Ο Γιώργης ο Ρεματάς δεν είχε λάδι για να τηγανίσει το ψάρι, ούτε γκαζιέρα, ούτε σπίτι. Η βροχή δεν έλεγε να σταματήσει.